Είναι κάτι που πρέπει να αναδείξουμε, κάτι που λιγώνει τις ψυχές μας, λιγώνει αυτούς τους ανθρώπους και αφήνει τα στίγματα ανεξίτηρα και τους ακολουθούς όλη τη ζωή τους. Πιστεύω μέσα από αυτή την εκδήλωση θα αναλυθούν τα σοβαρά ζητήματα που θα θέσετε και βέβαια εδώ δεν έχετε μόνο την ερηθική έχετε και την ενδοοικογενειακή. Και αυτή είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και δυστυχώς και για την ενδοοικογενειακή βία τελευταία έχουν γεγονότα που πραγματικά μας σοκάρουν καθημερινά. Δεν ξέρω αν φταίει ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνίας, οι εικόνες, οι προσλαμβάνουσες εικόνες που έχουν από τα μέσα ενημέρωσης και η βία που δυστυχώς διοχετεύεται μέσα από τις τηλεοράσεις και μέσα από διάφορα μέσα ενημέρωσης. Εμένα πιστέψαμε ότι με τρομάζει αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο, να αλλάξει η παιδεία των παιδιών μας, η δική μας, από τα σχολεία. Πιστεύω ότι τα σχολεία συμβαίνουν πάρα πολύ θετικά σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως και η οικογένεια πρέπει να λειτουργήσει διαφορετικά για να εγκλήψει η ενδοοικογενειακή βία και κυρίως η έμφυλη βία. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση, γιατί πιστεύω ότι οι εκδηλώσεις βοηθούν την κοινωνία μας να ανέβει σκαλοπάτια, να ξεφύγει από αυτά τα προβλήματα και να λειτουργήσει με έναν πολύ πιο όμορφο τρόπο που αυτός ο τρόπος λειτουργίας θα φέρνει αγάπη, δικαιοσύνη και επιτυχία στην κοινωνία μας. Να είστε καλά. Κύριε Παναγιώτη, είμαι στην επόμενη σα. Το τελευταίο διάστημα διαπιστώνουμε ότι στη Φλόρινα, γενικά στη περιοχή μας, γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις οι οποίες είναι ουσιαστικές, έχουν περιεχόμενο. Το ευτύχημα είναι αυτό. Το δυστύχημα είναι η εικόνα αυτής της αίθουσας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μπορούσε αυτό το ζήτημα το οποίο είναι καθαρά κοινωνικό να φέρει εδώ πολύ κόσμο, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να σας ακούσουν εσάς, γιατί νομίζω είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όλη την κοινωνία. Το ζήτημα το οποίο θα αναπτύξετε και θα συζητήσετε, η βία, και μάλιστα η ενδοοικογενειακή βία που είναι η πιο διαδεδομένη μορφή, είναι ό,τι χειρότερο στην εποχή μας και θα πρέπει όλοι να σταθούμε ως τύπος μπροστά σε αυτό το φαινόμενο το οποίο έχει αυξητικές τάσεις μέσα στην κοινωνία μας. Σας λέω ότι το τελευταίο διάστημα γίνονται διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις. Τις προάλλες βρεθήκαμε στην Φλόρινα σε μία εκδήλωση φοιτητών, οι οποίοι πήραν μία πρωτοβουλία και μίλησαν κυρίως για τα ταξίδια, τα οποία αφορούσαν και τις συνθάκες, αφορούσαν τέτοιου είδους ζητήματα. Προχθές βρεθήκαμε επίσης σε μία εκδήλωση των συλλόγων γονέων και κυβερνόμενων, οι οποίοι μίλησαν καθαρά για την διαπαιδαγώγηση. Θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Και χθες ήμασταν στην Χριστή Γεωτελετή, όπου εκεί τιμήθηκαν και βραβεύτηκαν οι πρώτοι των πρώτων από τον Δήμο, μαθητές από τον Δήμο της Φλόρινας και των Πρεσπών, όπου εκεί ο Σεβασμιότατος έκανε μία ομιλία σταθμό, όπου μας βάζει όλους πρώτων ευθυνών μας. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτό που φαίνεται, θα πρέπει, δεν ξέρω τι θα αναδείξετε μέσα από την κουβέντα σας και αυτά που θα παρουσιάσετε, θα πρέπει λίγο να ψαχτούμε όλοι μας και να ψάξουμε τα εντότερά μας γιατί συμβαίνει αυτό, είπε ο Δήμαρχος, όπως μας τρομάζει αυτό που γίνεται, πράγματι είναι να μας τρομάζει. Εκεί που στάθηκα εγώ χτες και μίλησα το σύντομο χαιρετισμό μου στους μαθητές είναι πως τους προτρέπουμε να κυνηγάνε την επιτυχία. Η επιτυχία όμως δεν είναι μόνο το χρήμα ή μια κοινωνική ή μια θέση, εν πάση περιπτώσει, δουλειάς, εργασίας ή οτιδήποτε. Η επιτυχία είναι και η κοινωνική ευθύνη. Και γι' αυτό το οποίο θα μιλήσετε σήμερα είναι η κοινωνική ευθύνη. Δυστυχώς στην εποχή μας, στις μεγαλύτερες, έχουμε ξεχάσει να μιλήσουμε στα παιδιά μας για ηθικές αρχές. Έχουμε ξεχάσει να μιλήσουμε στα παιδιά μας, έτσι θα σας το πω, έτσι όπως ακούγεται, για τον Χριστό. Δεν έχουμε βγάλει τελείως τον Χριστό από μέσα μας. Άρα λοιπόν, να μην απορούμε πού πάει αυτή η κοινωνία, πρέπει κάθε μέρα να αναδύονται τραυματισμένες προσωπικότητες σε όλη την πατρίδα, σε όλη την Ελλάδα, προσωπικότητες οι οποίες όχι μόνο καταστρέφουν την κοινωνία, καταστρέφουν και τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να επιστρέψουν και νομίζω ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις
είναι η αφετηρία και γι' αυτό σα δίνω συγχαρητήρια στους εμπνευστές. Συγχαρητήρια και για όσα πείτε, θα σας ακούσουμε με ιδιαίτερη αγωνία. Σας ευχαριστώ.